Monitor PC, το ολοκληρωμένο περιοδικό πληροφορικής. Νέα και ειδήσεις από το χώρο της πληροφορικής. Παρουσιάσεις και συγκριτικά τεστ για software και hardware. Σελίδες ίντερνετ. Αγορά PC, πλήρης ενημερωμένος οδηγός αγοράς. CD Games, ώρα για διάλειμμα και παιχνίδι. Και στήλη Mac Mania για τους αθεράπευτους. Monitor PC, το ολοκληρωμένο περιοδικό πληροφορικής. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στη βιντεοκασέτα του περιοδικού Games. Σε αυτή είμαστε κάπως πιο ανεβαθμισμένη επικοινωνία. Βέβαια, εικόνα, ηχογραφικά, εμείς πώς να το κάνουμε, άλλο πράγμα. Ναι, λοιπόν, σε αυτή είμαστε βιντεοκομπή. Σας έχουμε ετοιμάσει πολλά και διάφορα. Πάρτε ανάσα λοιπόν και δείτε. Νέες κυκλοφορίες παιχνιδιών. Τι θα βγει σε PlayStation, PC, Nintendo 64 και Saturn. Νέα της αγοράς καυτά που μόνο εδώ θα βρείτε. Το top 10 του περιοδικού Games με εικόνα και ήχο. Τις πιο καυτές λύσεις και κόλπα για να περνάτε τις πίστες αέρα. Και βέβαια στο τέλος σας περιμένει ένας διαγωνισμός με πλούσια δώρα. Πάμε λοιπόν. Φύγαμε! Δώσ' τα όλα, μεγάλε! Ναι! Είναι κανείς για κόντρες! Κάντε χώρο για τον Ράμπο! Ήταν στήλο τύπος! Πρόσεξε! Τώρα να δω πώς θα τις ρίξεις κάτω! Ναι! Περίμενε! Φοβερή ομάδα, ε! Αυτός ο Μάιος θα είναι πιο καυτός. Το μεγαλύτερο γεγονός της ηλεκτρονικής διασκέδασης καταφθάνει. Η πόλη γίνεται άνω κάτω και εσείς θα έχετε τη μοναδική ευκαιρία να δείτε και να παίξετε τα πιο καινούρια παιχνίδια που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Στις 7, 8, 9 και 10 Μαΐου η ηλεκτρονική σας διασκέδαση χτυπάει κόκκινο αφού το Games Festival επιστρέφει. Το εκθεσιακό κέντρο Αθηνών μεταμορφώνεται σε μια απέραντη παιχνιδούπολη και εσείς για 4 ολόκληρες ημέρες μπορείτε να δοκιμάσετε όλα τα νέα παιχνίδια. Δυνατή μουσική, νέες κυκλοφορίες, πρώτες παρουσιάσεις, δεκάδες διαγωνισμοί, PlayStation, Nintendo 64, Saturn και PC. Και αν νομίζετε ότι είστε δυνατός παίκτης, δεν έχετε παρά να μας το αποδείξετε στην αίθουσα με τις κόντρες. Αν λοιπόν θέλετε να είστε οι πιο ενημερωμένοι παίκτες, τότε το Games Festival 98 είναι για σας. Να είστε εκεί! Αν τα reality show, τα serial και οι συζητήσεις σας έχουν φτάσει στα όρια, έφτασε η ώρα να συντονιστείτε με την πιο προχωρημένη εκπομπή για video games που είδατε ποτέ. Το περιοδικό Games, το Mad TV και το PlayStation θα σας απογειώσουν στον μαγικό κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών. Κάθε Σάββατο στις 7, στο Mad TV και για 25 ολόκληρα λεπτά, όλες τις νέες κυκλοφορίες, τα 5 καλύτερα παιχνίδια της εβδομάδας, αναλυτικές παρουσιάσεις παιχνιδιών, νέα από την ελληνική αγορά, λύσεις και κόλπα για να περνάτε τις πίστες αέρα και έξυπνοι διαχωρισμοί με πλούσια δώρα σας περιμένουν. Η πιο σπιντάτη εκπομπή για video games έφτασε. Mad Games για ενημερωμένους παίκτες που θέλουν να τα ξέρουν όλα. Ξεκίνησε να λειτουργεί και στη χώρα μας μια μεγάλη βοήθεια για τους διασώτες των παιχνιδιών. Πληκτρολογήστε στο ίντερνετ την ηλεκτρονική διεύθυνση www.gamespot.gr και θα βρεθείτε σε ένα κόμβο που περιέχει τα πάντα που έχουν σχέση με τα βιντεοπαιχνίδια εξ ολοκλήρου στα ελληνικά. Μέσα από αυτή την προσπάθεια, η εταιρεία Group και το περιοδικό Games μεταδίδουν την απαραίτητη βοήθεια στην αξιολόγηση και ενημέρωση νέων κυκλοφοριών, σημαντικές λύσεις και τεχνικές παιχνιδιών, αξιόλογα βίντεο από νέα παιχνίδια και χρήσιμα links που παραπέμπουν στις πιο διάσημες κατασκευαστικές εταιρείες παιχνιδιών. Το GameSpot απευθύνεται σε όλες τις διάσημες πλατφόρμες και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση που βλέπετε στην οθόνη σας. Τι κάνει κανείς όταν θέλει να προγραμματίσει για το PlayStation? Μέχρι στιγμής υπήρχαν δύο λύσεις. Η μία ήταν το μπλε PlayStation, το οποίο κυκλοφορείται σαν Blue Programming Tool και το οποίο είναι σχετικά ακριβό. Η άλλη λύση ήταν το γιαρόζε, ένα μαύρο PlayStation το οποίο συνοδεύεται από διάφορες βιβλιοθήκες Sony. Τώρα, μια νέα λύση εμφανίστηκε στη χώρα μας που ακούει το όνομα PSX Genesis. Με αυτό το σύστημα, το μόνο που χρειάζεται είναι καλή γνώση της γλώσσας C και φυσικά ένας υπολογιστής PC. Όλα αυτά σε μια διαλυστική τιμή για σχομπίστες που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν παιχνίδια, demos ή intros, την πιο διάσημη προσθυνομηχανή ή και ακόμη για τις εταιρείες κατασκευής παιχνιδιών και multimedia εφαρμογών που θέλουν να δοκιμάσουν τη τύχη τους στο PlayStation.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία που το διακινεί καταπληκτικότητα στην Ελλάδα, την Interactive Genesis. Οι ειδήσεις για το καινούριο σύστημα νέας γενιάς της SEGA πέφτουν με γρήγορους ρυθμούς, σε σημείο που να μην χωράνε αμφιβολίες για την κυκλοφορία του στα τέλη του 1998. Το τελικό κωδικό όνομα του προϊόντος θα είναι Katana, ένα είδος ιαπωνικού σπαθιού. Όπως έχει ανακοινωθεί, το Katana θα έχει ισχύ από τη Hitachi και επεξεργαστή τριών διαστάσεων που προέρχεται από την αρχιτεκτονική PowerVR. Επίσης θα υπάρχει 8 MB μνήμη γραφικών και 2 MB μνήμη ήχου. Μέσα στους πρώτους τίτλους που θα κυκλοφορήσουν θα είναι το Virtua Fighter 3, το Sonic the Hedgehog, το Daytona USA 2 και το Fighting Vipers. Εν αναμονή λοιπόν για το μηχάνημα Katana. Η Eidos και η Paramount Pictures συμφώνησαν για την παραγωγή μιας κινηματογραφικής ταινίας αποκλειστικά βασισμένη στο παιχνίδι. Η παραγωγή του έργου έχει αναλάβει ο Lawrence Gordon και ο Lloyd Levin, γνωστοί από τις ταινίες 48 ώρες, Die Hard και Predator. Το μόνο που μένει να μάθουμε και η μεγάλη απορία όλων είναι ποια ηθοποιός θα υποδηθεί το ρόλο της δεσποινίδας Croft. Το τιμόνι οδήγησης της Mad Cats έχει σκοπό να αλλάξει τον τρόπο που παίζουμε παιχνίδια αγώνων και να τα φέρει ακόμη πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αν είσαστε οπαδός αυτού του είδους παιχνιδιών, τότε αυτό το υπέροχο περιφερειακό είναι για σας. Η σειρά Platinum Games στη Sony είναι πλέον γνωστή σε όλους μας. Για όσοι δεν έτυχε να ακούσουν τίποτα, να πούμε ότι πρόκειται για μια σειρά παιχνιδιών που είχαν κυκλοφορήσει πριν αρκετούς μήνες και γνώρισαν τεράστια εμπορική επιτυχία. Ευκαιρία λοιπόν για όλους τους κατόχους PlayStation να εμπλουτίσουν τη συλλογή τους με αξιόλογα παιχνίδια σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. Αποσκευές. Κάτι ψηλά. Ο Νάτος. Τι κοιτάς, ρε. Δεν πιστεύω το φιστίκι μου. Τι ξεφτύλα κι αυτή. Καλά, γιατί μας ψάχνει αυτή τώρα, αφού όλοι ξέρουν ότι είμαστε τα διάσημα M&M's γεμάτα λαχταρή στη σοκολάτα. Μάλλον καινούρια θα είναι. Wow, να μια θαυμαστριά μας. Δεν μου λες, μωρό μου, θα σερβίρεις και γλυκά στην πτήση. Ναι, εσάς. Το Medieval είναι το νέο παιχνίδι της Sony που έχει τα φώτα να γίνει το καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς. Ο βασικός χαρακτήρας του παιχνιδιού είναι ένας σκελετός που μοναδικός του σκοπός είναι να καταστρέψει τον σατανικό μάγο. Αυτό μπορεί να φαίνεται κάπως βαρετό, αλλά αντισταθμίζεται με το μαύρο χιούμορ που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του. Αρκεί να σας πούμε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε αν σας κόψουν τα χέρια, αφού μπορείτε κάλλιστα να τα χρησιμοποιήσετε σαν όπλα. Εκτός από τα χέρια σας, θα υπάρχουν 14 διαφορετικά όπλα, μαγικά φίλτρα με ποικίλα αποτελέσματα, 55 διαφορετικοί εχθροί, 7 διαφορετικοί αρχηγοί και 13 λεπτά κινηματογραφικών σκηνών. Αστραπές, διαφάνεια και κινηματογραφικό φόντο χρησιμοποιήθηκαν για να κατασκευαστούν τα 30 εντυπωσιακά επίπεδα. Και όλα αυτά με ένα πολύ υψηλό ρυθμό καρέ. Αναμένουμε με αγωνία. Το Spawn της Sony είναι ένα ακόμη παιχνίδι δράσης για το PlayStation που προέρχεται από τα πολύ δημοφιλή comics της DC. Ήρωας του παιχνιδιού είναι ο γνωστός Spawn, στρατηγός της Λεγεώνας της Κολάσσος. Σκοπός του η εξόντωση όλων των αντιπάλων. Για να πετύχει αυτό το σκοπό, είναι εξοπλισμένος με υπεράνθρωπες δυνάμεις και κάποιες ειδικές κινήσεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Πολλοί προέβλεψαν ότι θα είναι το απόλυτο παιχνίδι αγώνων αυτοκινήτου. Τελικά αποδείχθηκε ότι είχαν δίκιο. Το Gran Turismo είναι το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι οδήγησης της χρονιάς. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 100 περίπου αυτοκινήτων μαζικής παραγωγής και να πάρετε μέρος σε αγώνες ή απλά να οδηγήσετε για να πραγματοποιήσετε κάποιο από τα όνειρά σας. Αν πάλι δεν σας ικανοποιούν οι επιδόσεις των ήδη υπαρχόντων αυτοκινήτων, κανένα πρόβλημα. Βελτιώστε τα. Αμέτρητα εξαρτήματα από τσιπάκια και χταπόδια μέχρι μεγαλύτερες εξατμίσεις είναι στη διάθεσή σας για να φτιάξετε το αυτοκίνητο με τις επιδόσεις των ονείρων σας. Το παιχνίδι είναι τόσο ρεαλιστικό που σας δίνει τη δυνατότητα να πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Σας συστηνιστούμε ανεπιφύλακτα.
Καλώς ήρθατε στον κόσμο του Κούλα. Σε αυτό το νέο παιχνίδι γρίφων έχετε τον έλεγχο μιας πολύχρωμης μπάλας σε ένα καταπληκτικό τρισδιάστατο κόσμο. Σκοπός σας είναι να βρείτε τη σωστή διαδρομή για την επόμενη πίστα. Περάστε αμέτρητες ώρες προσπαθώντας να οδηγήσετε την μπάλα πάνω σε ακανόνιστα γεωμετρικά σχήματα σε ένα είδος σύγχρονου λαβύρινθου όπου η βαρύτητα δεν παίζει κανένα ρόλο. Το παιχνίδι αναμένεται σύντομα και φιλοδοξεί να κλέψει αρκετό από το χρόνο σας. Ένα αρκετά πρωτότυπο παιχνίδι που πρέπει να υπάρχει στη συλλογή κάθε ενημερωμένου γκέιμερ. Στον κόσμο του Κούλα, περνάμε στον κόσμο των υπέροχων Spice Girls. Θα έχετε διαβάσει σίγουρα από σελίδες του περιοδικού μας για το νέο παιχνίδι αλληλεπίδρασης του PlayStation, όπου πρωταγωνιστούν τα 5 τρομερά κορίτσια που έχουν τρελάνει τον κόσμο με τις επιτυχίες και τα κατορθώματά τους. Το παιχνίδι θα περιλαμβάνει βίντεο κλιπ με τα αγαπημένα τους τραγούδια, κάποια αποσπάσματα από συνεντεύξεις τους, καθώς και μία έκπληξη. Μπορείτε να χορογραφήσετε τα τραγούδια τους όπως θα θέλατε με τη βοήθεια των ίδιων Spice Girls. Μπορείτε ακόμη να παίξετε και κάποια μίνι παιχνίδια σαν αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας. Καλή διασκέδαση λοιπόν και μέχρι να κυκλοφορήσει το παιχνίδι, αρκεστείτε στη ταινία που κυκλοφορεί εδώ και καιρό στα σινεμά. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στις αίθουσες του σινεμά, το πέμπτο στοιχείο επιστρέφει, αυτή τη φορά μέσω του PlayStation. Το παιχνίδι είναι στο ίδιο στυλ με το Tomb Raider, όπου βασικό του στοιχείο είναι η περιπλάνηση σε αμέτρητα δωμάτια και διαδρόμους. Μπορείτε να ελέξετε και τους δύο ήρωες του έργου, τη φοβερή και τρομερή Λίλου ή το σκληροτράχυλο απόστρατο Corbin Douglas, που όπως πάντα είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Στο παιχνίδι επιστρατεύεται τις πολεμικές τέχνες της Λίλου και την ομή δύναμη του όπλου του Corbin, ένα δυναμικό ντουέτο που θα βρίσκεται σύντομα κοντά σας. Και ως τότε, Kids Ocean Devet Deze. Fighter's Destiny είναι το νέο παιχνίδι μάχης για το Nintendo 64. Η Ocean για μία ακόμη φορά μας εντυπωσίασε με τα πολύ καλά γραφικά του παιχνιδιού και την ομαλή του κίνηση. Ένα από τα πιο θετικά σημεία του παιχνιδιού είναι το πρωτοποριακό σύστημα πόντων που χρησιμοποιεί. Τέρματα, ύπουλα, χτυπήματα και πονηρές κινήσεις. Στο Fighter's Destiny επιβραβεύεται μόνο ο καλύτερος. Αν λοιπόν θέλετε να είσαστε οι καλύτεροι και παρόλα αυτά χρειάζεστε λίγη βοήθεια, μπορείτε να ανατρέξετε στο αντίστοιχο άρθρο μας στο περιοδικό. Καλή τύχη! Point one. Περνάμε τώρα σε μια διαφορετική διάσταση όπου τα οχήματα δεν δεσμεύονται από τη βαρύτητα της γης και απλά πετούν επάνω της. Το Aerogos είναι ένα τρομερά εθιστικό παιχνίδι αγώνων όπου οδηγείται διάφορα υπτάμενα φουτουριστικά οχήματα. Η κούρσα ξεκινά. Για δείτε ποιος σκάει μύρτη. Γεια σου, κουκλάρα. Είμαι ο Σοκολάτας. Α! Και για τους φίλους, Σοκολαδαράς. Πείτε σε αυτόν τον πώς τον λένε να προσέχει. Ναι, εμείς με την τραγανή ζαχαρένια επικάλυψή μας. Δεν έχουμε ανάγκη. Α!
Γκαρσόν, μαζέψτε τον! M&M's λιώνουν στο στόμα, όχι στην ξαπλώστρα. Τον τελευταίο καιρό είχαμε μεγάλη κίνηση στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών. Οι προγραμματιστικές εταιρείες παράγουν συνεχώς νέους τίτλους και έτσι ήταν δύσκολη η επιλογή των 10 καλύτερων. Πάμε λοιπόν να δούμε το top 10. Στη 10η θέση έχουμε το πολύ καλό Fighting Force από την Eidos Interactive. Διαλέξτε έναν από τους 4 χαρακτήρες του παιχνιδιού και προσπαθήστε να επιβιώσετε στην αφιλόξενη πόλη. Μια θέση πιο πάνω έχουμε το γνωστό και από τις αίθουσες ηλεκτρονικών Point Blank. Η Namco για μια ακόμα φορά μας κατάπληξε με αυτό το τρομερό παιχνίδι σκοποβολής όπου η δράση δεν σταματά ποτέ. Στην 8η θέση αλλάζουμε μοτίβο αφού έχουμε το πολύ καλό εξομοιωτή ποδοσφαίρου Power Soccer 2 από την Psygnosis. Πανέμορφα γραφικά υψηλής ανάλυσης, εντυπωσιακά ειδικά εφέ και ομαλή κίνηση είναι τα χαρακτηριστικά του επόμενου παιχνιδιού, Colony Wars της Psygnosis. Στην 6η θέση, Codemaster μας προσκαλεί για κόντρες στο θαυμάσιο Toca Touring Cars. Στην 5η θέση βρίσκουμε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του είδους του, το Rascal. Η Psygnosis έκανε πάλι το θαύμα της. Ο φανταστικός κόσμος της Square ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια σας με το τριζιάστατο Final Fantasy 7. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Στην τρίτη θέση συναντάμε πάλι την Square με το καταπληκτικό Bushido Blade, το μόνο παιχνίδι beat'em up όπου μπορείτε να αποτελέσετε τον αντίπαλό σας με ένα μόνο χτύπημα. Πλησιάζοντας την κορυφή, έχουμε το πανέξυπνο κλόνο της Namco. Αμέτρητες ώρες διασκέδασης στη χώρα της Phantomil. Στην κορυφή έχουμε το απόλυτο Resident Evil 2. Ποτέ η βία δεν ήταν τόσο ρεαλιστική. We got here. Στη 10η θέση έχουμε το πολύ αισθητικό παιχνίδι με τους αγαπημένους ήρωες του Bubble Bubble, Bust a Move 3 από την Acclaim. Στην επόμενη θέση έχουμε το World Wide Soccer της Sega, από τα καλύτερα του είδους. He's desperately close now. Στην 8η θέση βρίσκεται ο Sonic, όπου βαρέθηκε πλέον να είναι δυσδιάστατος και έγινε τρισδιάστατος. Απολαύστε λοιπόν τις νέες τρισδιάστατες περιπέτειες του Μπλες Κατζόχυρου. Αμέσως πιο πάνω έχουμε το πολύ καλό παιχνίδι πλατφόρμας από τη Fox Interactive. Βοηθήστε το συμπαθέστατο Croc να σώσει τους δύσκολους φίλους του από τα χέρια του σατανικού βαρώνου Dante. Στην 6η θέση η Sega μας προσκαλεί για κόντρα στο πολύ καλό Sega Touring Car. Διατηρήστε τις αισθήσεις σας σε γρήγορση στο επικό Enemy Zero της Sega. Πάρτε στα χέρια σας την τύχη του πλανήτη. Βοηθήστε τον Δούκα να καθαρίσει αυτούς τους βρωμερούς εξωγήινους που προσπαθούν να κατακτήσουν το Los Angeles. Cool! Ο δρόμος για το παγκόσμιο κύπελο ανοίγει διάπλατα με το FIFA 98. Η Electronic Arts μας έδωσε το τελειότερο σύγχρονο εξομοιωτή ποδοσφαίρου. Albertini. Well taken by the keeper. Και από το καλύτερο παιχνίδι ποδοσφαίρου, περνάμε στο καλύτερο παιχνίδι μπάσκετ. Το NBA Live 98 της Electronic Arts αποτελεί φυσικά ό,τι καλύτερο υπάρχει στο χώρο των αθλητικών παιχνιδιών. Στην κορυφή του Top 10 μπορείτε να κάνετε κατάβαση σε επικίνδυνες πλαγιές του Winter Heat, άλλο ένα επιτυχημένο παιχνίδι που αναφέρει τους σημερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Ναγκάνο από τη Sega. Στην αρχή της αντίστροφης μέτρησης έχουμε το Mischief Makers από την Nintendo. Το παιχνίδι, παρόλο που δεν είναι κάτι το καινούριο στο χώρο, είναι άκρος εθιστικό και αξίζει μια θέση στο Top 10. Ένα από τις προτιμήσεις έρχεται το Multi Racing Championship της Imagineer. Οι τρεις μόνο πίστες του είναι αρκετές για να σας κρατήσουν στη θέση του οδικού, χωρίς να θέλετε να σηκώσετε το πόδι σας από τον γκάζι. Στην 8η θέση έχουμε την επιτυχημένη μεταφορά του San Francisco Rush στο Nintendo 64. Ένα παιχνίδι που ήταν από τα αγαπημένα μας θέσεις ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Πραγματοποιήστε τα πιο τρελά όνειρα οδηγώντας μερικά από τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα στο Automobili Lamborghini της Titus. Να και μια πρωτότυπη ιδέα από την Acclaim.
Το Extreme G είναι ένα παιχνίδι γρήγορης δράσης με φουτουριστικά αυτοκίνητα και φανταστικές πίστες. Το μέλλον είναι εδώ. Στην πέμπτη θέση βρίσκονται τα παιδιά του Snowboard. Ο μόνιμος τίτλος από την Nintendo σας προσκαλεί να μάθετε Snowboard χωρίς να διακινδυνεύει η σωματική σας αγερότητα. Πλησιάζοντας προς την κορυφή, βρίσκουμε ένα από τα μεγαλύτερα ατού της Nintendo, το GoldenEye 007. Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια του James Bond με τη βοήθεια της Rare. Ξεχωριστοί αγώνες kart και χιουμοριστική δράση είναι τα χαρακτηριστικά του Diddy Kong Racing που βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης. Από την κονσόλα της Nintendo δεν μπορούσε να λείψει και ένα παιχνίδι αγώνων Formula 1. Το F1 Pole Position ανταποκρίνεται με επιτυχία στο ρόλο του και βγάζει ασπροπρόσωπη τη Ubisoft. Στην κορυφή του Top 10 έχουμε ένα ξεχωριστό χαρακτήρα από την γνωστή σειρά παιχνιδιών της Nintendo. Το Yoshi's Story βρίσκεται άξια στην πρώτη θέση της κατάταξης, κάτι που δύσκολα θα αλλάξει στο άμεσο μέλλον. Μαζικήσατε περισσότερα M&M's και σας τα προσφέρουμε. Τώρα M&M's σε νέα οικογενειακή συσκευασία για περισσότερη απόλαυση. Είναι οικογενειακή υπόθεση. Παιχνίδια δύσκολα, παιχνίδια ζώρικα, παιχνίδια που θα προσπαθήσουν να σας ταλαιπωρήσουν. Παιχνίδια που πολλοί πιστεύουν ότι είναι ανίκητα. Μην ξεχνάτε όμως κάτι, στο τέλος πάντα πρέπει να κερδίζει ο καλύτερος, έστω και αν κλέψει λίγο. Εάν θέλετε να βοηθήσετε αυτό το κακόμοιρο βάτραχο να περάσει με ιδιαίτερη ευκολία όλες τις πίστες του παιχνιδιού, τότε δεν έχετε παρά να βάλετε τους κωδικούς που ακολουθούν. Για άπειρες ζωές, τοποθετήστε τον πρώτο κωδικό που βλέπετε στην οθόνη. Πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα με το δεύτερο κωδικό που βλέπετε στην οθόνη. Βέβαια, μην ξεχάσετε πρώτα να έχετε παγώσει το παιχνίδι. Για να πάρετε 31 ζωές, απλώς δώστε το κωδικό Immortal. Με κλέφτες αυτοκινήτων ασχολείται το παιχνίδι, ενώ εμείς με τον τρόπο που θα κλέψουμε το ίδιο το παιχνίδι. Για όνομά σας το παιχνίδι, δώστε τη λέξη B-Start. Αποτέλεσμα, στη διάθεσή σας θα έχετε όλους τους χάρτες του παιχνιδιού, άπειρα χρήματα και οτιδήποτε άλλο θελήσετε για να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Με τους κωδικούς που βλέπετε στην οθόνη σας, μπορείτε να πάτε στα αντίστοιχα επίπεδα. Στην οθόνη των κωδικών βάζετε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς για να μεταφερθείτε στα αντίστοιχα επίπεδα. Σαν κωδικό γράψτε τη λέξη Max Power για να έχετε πρόσβαση σε όλα τα όπλα του παιχνιδιού, Heavy Fit για να επιλέξετε το επίπεδο που θέλετε. Βάλτε τους κωδικούς που ακολουθούν ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε. Στο GDI Mode μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς που βλέπετε στην οθόνη σας. Βάλτε τους κωδικούς που ακολουθούν στην οθόνη Magic Coach για να πετύχετε διάφορα αποτελέσματα. Για να τους απενεργοποιήσετε, θα πρέπει να επιστρέψετε στην ίδια οθόνη. Ορισμένοι κωδικοί λειτουργούν στο Adventure Mode και άλλοι στο Tracks Mode. Στην οθόνη κωδικών εισέγετε το κωδικό που βλέπετε στην οθόνη σας για να έχετε πρόσβαση σε κάθε μυστικό κόλπο του παιχνιδιού. Για να έχετε πρόσβαση στα κρυμμένα αυτοκίνητα, ολοκληρώνετε το παιχνίδι και προσπαθείτε να στεφθείτε παγκόσμιος πρωταθλητής περίοδου. Τώρα, αποθηκεύετε το παιχνίδι στο Control Pack. Ξεκινάτε και πάλι το παιχνίδι και όταν εμφανιστεί το μήνυμα Please wait while loading, πατάτε μαζί ταυτόχρονα τα πλήκτρα Α και Β. Μόλις φορτωθεί το παιχνίδι, θα μεταφερθείτε στην οθόνη επιλογής αυτοκινήτων και θα έχετε πρόσβαση στα κρυφά αυτοκίνητα. Οι συνδυασμοί πλήκτρων θα πρέπει να πατηθούν ενώ παίζετε το παιχνίδι. Ctrl και I για να γίνετε άορατος, Ctrl και Z για να αποκτήσετε τα χαμένα σας πυρομαχικά, Ctrl και F για να τελειώσετε την αποστολή. Κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα Ctrl, Alt και Shift και βάζετε τους κωδικούς που βλέπετε στην οθόνη σας. Πληκτρολογήστε το κωδικό που βλέπετε στην οθόνη σας για να εισπράξετε 100 εκατομμύρια δολάρια.
Μετά, δεκτρολογήστε το κωδικό που βλέπετε για να αποκαλύψετε αμέσως όλα τα καινούργια προϊόντα. Mars. Και η ζωή σου παίρνει γεύση. Μάρς. Και συνεχίζεις. Άντρες, σου λέει μετά. Και φτάσαμε ισίως στο διαγωνισμό που όλοι περιμέναμε. Πάρτε χαρτί και μολύβι και με μεγάλη προσοχή δείτε τις σκηνές που ακολουθούν. Αναγνωρίστε από ποιο παιχνίδι προέρχονται οι σκηνές που είδατε και γράψτε μας τη διεύθυνση. Οι τυχεροί που θα κληρωθούν θα κερδίσουν ένα PlayStation προσφορά της Sony Ελλάς και 5 συνδρομές του περιοδικού Games. Καλή σας τύχη! Οι πιο παγωτό σοκολάτες στα ψυγεία Mars Ice Creams. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του Video Games. Ελπίζουμε να περάσετε ευχάριστα με τη βιντεοκασέτα μας, γι' αυτό γράψτε μας τα σχόλια σας στη διεύθυνση του περιοδικού. Μέχρι το επόμενο Games επιλέξαμε για εσάς μερικές από τις καλύτερες εισαγωγές παιχνιδιών. Απολαύστε τις. Me.
what you want, all the city to hear.